Καλώς ήρθατε στο δεύτερο BAM Challenge Powered by Betsson, με τη σημερινή θεματική να είναι το Crossbar Challenge. Να πούμε ότι από το σημερινό επεισόδιο, που είναι το δεύτερο, θα βλέπετε την κανονική μορφή του BAM Challenge, που έχει ως εξής. Κάθε challenge θα χωρίζεται σε τρία μικρότερα challenge. Το κάθε challenge θα δίνει 3 βαθμούς στην κάθε ομάδα, με αποτέλεσμα να μπορούν να φτάσουν μέχρι τους 9 βαθμούς στο κάθε challenge. Σε κάθε challenge θα αγωνίζονται οι 2 από τις 4 ομάδες και κάθε μήνα θα γίνονται 2 τέτοια challenge, ώστε να αγωνίζονται όλες οι ομάδες και να μπορούν να πάρουν βαθμούς. Στο τέλος σεζόν, όποιο έχει τους περισσότερους βαθμούς, κερδίζει το BAM Challenge. Και θα κερδίσει και ένα τερματισμένο δώρο από την Betsson. Προτού όμως ξεκινήσουμε το σημερινό βίντεο και το σημερινό challenge, έχουμε μερικούς παίκτες οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί από ομάδες. Μία υποσημείωση απλά ότι σήμερα λείπει ο Θάνος στο μοντέλο. Okay, οπότε θα επιλεγεί και αυτός στο σημερινό. Και θα τον βάλουμε ψηφιακά έτσι σε μία ομάδα. Αυτό. Θα φανεί. Ωραία. Θα το δείτε. Λοιπόν, free agents, ελάτε στο βίντεο. Πάμε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε, παιδιά μου. Λοιπόν, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Για το boom. Ναι, ρε, άργησε κι άλλο με το boom. Τελικό good. Εδώ πέτρα στα λίγα. Επειδή σήμερα λείπει ο Θάνος, ο Μαραντονίτο, είναι αρχηγός ο Κόσμπαν. Πέτρα στα λίγα, χαρτί. 1-0. Τελικός Κόσμπαν good. Πέτρα στα λίγα, χαρτί. Διαλέγω πρώτος. Διαλέγεις πρώτος. Λοιπόν, Γκόσβαγκ, διαλέγεις πρώτος και διαλέγεις ποιος θα διαλέξει δεύτερος, ποιος θα διαλέξει τρίτος και ποιος θα διαλέξει τέταρτος. Ωραία. Με κλειστά μάτια παίρνουμε λάμπη. Λάμπη στην πρώτη σημερινή μεταγραφή. Let's go. Πολύ σωστά. Και διάλεξε ποιος θα διαλέξει δεύτερος. Καλή σας βρέκα, παιδιά. Λοιπόν, θέλω δεύτερο. Θέλω δεύτερο τον Κουντί, τρίτο τον Ρίτζα, τέταρτο τον Γκέλι. Λοιπόν, διαλέγω τον Ζαρογιάννη. Διαλέγω τον Άγιο Μοναδικό, Δήμο Βεσάση, από Μάτιν Ευσύ, που χάρη. Όχι, επεμβαίνουμε, όχι. Αντί να λέγεται κάρα από αυτήν την ομάδα, το κάνουμε Μάτιν Ευσύ απλά. Ναι, όντως τώρα δηλαδή. Μάτιν Ευσύ plus time. Εγώ θα πάρω τον Θάνο Δημητρίου. Θάνο, καλώς ήρθατε. Έβαλα λίγα κιλάκια, αλλά θα είμαι εδώ. Μοντέλο έχει γίνει τίποτα. Τον Ανέστρα, το σκόρερ. Εντάξει. Καλησπέρα, Τόνι Ρώμα από μικρό παιδί. Πάμε λίγο. Βασίλη, σε μάτσα, αγόρτα μου, έλα εδώ. Πεκταρά μου. Να σχολιάσουμε σε αυτό το σημείο ότι η όλα στο κόκκινο είναι όλοι εδώ, έτσι. Σωστό. Πιο αφοσιωμένο. Respect. Οργάνωση. Οργάνωση παραπλατείας, έτσι. Παρακαλώ λίγο την προσοχή όλων. Στο σημερινό BAM Challenge θα αγωνιστεί η όλα στο κόκκινο εναντίον Ρεσέμπα, και το σημερινό twist και το twist που θα υπάρχει σε όλο το BAM Challenge είναι ότι μόνο 4 παίκτες της κάθε ομάδας μπορούν να παίζουν. Οπότε οι όλα στο κόκκινο θα πρέπει να βγάλουν 4 εκλεκτούς σήμερα για το Crossbar Challenge. Είμαι ένα μήνα στη Φορμόλη, μαλάκα, βγήκα έξω τώρα, ήρθα εδώ καυλωμένος, έχω έρθει με το τρένο από το πρωί. Και μου λες, δεν θα παίξετε σήμερα εσείς. Ελάτε μαζί να μάθουμε ποιους έχει διαλέξει η κόκκινη ομάδα για το σημερινό παπουτάλι. Εδώ βλέπουμε και έναν άκυρο πράσινο το διάμο. Έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, έχετε αποφασίσει την τετράδα. Μόλις. Θα πάρω την ευθύνη, θα παίξω. Μετά έχουμε Ζαρογιάννης, Μάρκο και Μπίλι. Όλα στο κόκκινο εναντίον της Ρεσέμπα στο σημερινό ματσάρισμα, κόκκινη εναντίον πράσινη. Στο σημερινό, όπως σας είπαμε και στην αρχή, θα είναι crossbar special βίντεο. Θα πάμε στο πρώτο challenge, το οποίο είναι κανονικό crossbar με όποιο πόδι θέλουν, είτε με το καλό τους είτε με το κακό τους. Στο δεύτερο, αναγκαστικά με το κακό τους πόδι. Και στο τρίτο είναι special move, μπορούν να κάνουν ραμπόνα, chip, να τη σηκώσουν και να στάρουν, αλλά με έναν special τρόπο. Η πρώτη ομάδα που θα φτάνει στα 3 επιτυχημένα δοκάρια κερδίζει το challenge. Σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες ταυτόχρονα φτάσουν τα 3, μετά υπάρχει sudden and death. Όποιος το βάλει και οι άλλοι το χάσουν, τελειώνει εκεί. Let's fucking go! Η ομάδα που θα ξεκινήσει, το παίρνω πάνω μου, θα ξεκινήσουν οι κόκκινοι. Έτσι! Έτσι, επειδή το λέω εγώ. Πρώτο shoot από τις κόκκινες για τον good, για να δούμε. On point ήταν. Είναι, ξεκινάνε φωτιά, έτσι. Ένα στο ένα, για γκέλης τώρα μετά το trash talk θα μπορέσει να αντιδράσει. No. Για να δούμε λίγο, Ζαρογιάννη, τη νέα προσέγγιση της κόκκινης ομάδας. Ο αέρας ήταν. Πάρα πολύ αέρα, μάγκες, έχω ξεπαγιάσει αλήθεια. Ο Άντο, να πούμε ότι έχει σε 4 μάτς 25 δοκάρια. Άμα δεν το πετύχει τώρα. Γιατί ότι πρέπει να βάλεις γκολ. Ρε μαλακά, το αυτά στα μάτς πάμε εδώ. Από ό,τι καταλαβαίνετε, εγώ είμαι εδώ πέρα για να σχολιάζω το παιχνίδι και ο Χάρης για να φέρνει τις μπάλες. Ρε
Κόκκινη για το 2-0, λέω. Ή θα πάρει ώρα ακόμα. Θα πάρει ώρα. Έλα, πάμε! Όπως βλέπετε, όντως έχει αναλάβει το ρόλο του πλέον. Μπαλάκα ισχύω. Λίγες να φέρνει τις μπάλες, λέμε. Από εδώ και πέρα ο Χάρης Μπολμπόι, έχω κουραστεί ήδη, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο, δηλαδή κουβαλάω όλο το project στην πλάτη μου και έχω να κουβαλάω και τις μπάλες. Δεν τύπου και στο επόμενο θα πάει. Γκολ! Ναι! Πάει πάλι. Oh my god, good dish. Τι γελάς, ρε πλάκα. Good, πάμε good, πάμε. Δύο στα δύο, dude! Έχει δελτίο ο άλλος, ο Τσάλλος, έχει δελτίο. Διώξε την κελί. Ναι, ρε. Και θα μπορέσουν οι κόκκινοι να τον λήξουν τώρα, μήπως, για να δούμε. Με Ζαρογιάννη. Ζάρο, έτοιμος. Έλα, διώξε την αγόρη μου! Πώς βλέπετε, ακόμη μια φορά ο Χάρης πηγαίνει για τις μπάλες. Έχω κι εγώ ένα challenge για το σημερινό βίντεο όμως. Πρέπει η μπαμ να περάσει subscriber στο Madden. Μου έχει σπάσει τα αρχίδια δηλαδή. Πρέπει να καταλάβει λίγο. Αυτό δεν μπαίνει. Γιατί δεν μπαίνει αυτό. Το λέω εγώ. Subscribe στο κανάλι της μπαμ μέχρι να περάσουμε το Madden. Ναι, ρε 3-0. Πέρε και την μπάλα μετά εκεί που την έστειλε στο θάμνο. Θέλετε όμως να με πάρετε με ένα wild card. Παίζει κάτι θα πετύχει να ξέρω εγώ το. Καρπάσαμε ένα πολύ wild card με τους πράγματους. Δεν μπορούν, δεν μπορούν, δεν μπορούν, δεν τους βλέπεις. Άμα το κάνει 3-3 τελεματισμένο. Τι κάνει, όντως παίζει να έχει προπονηθεί σε challenge. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. 3-3 πρώτη φορά το βλέπω στη ζωή μου εγώ. Δεν το έχω ξαναδεί, έλα, έλα. Εμείς μιλάμε στο γήπεδο. Όχι πιο πριν. Μετά το shoot μιλά. Το γκέλι νομίζω ήταν κάποια υπόνοια για σένα, δεν ξέρω. Όχι, τίποτα. 1-0 λοιπόν στα challenges για τους όλα στο κόκκινο και 3 πόντι για τους όλα στο κόκκινο. Πάμε στο δεύτερο challenge με το weak foot. Δίνουμε και μία αλλαγή στους κόκκινους, γιατί εντάξει είναι 7 τώρα, παίζουν μόνο 4. Ναι, όχι, το ζήτησα εγώ να παίξω μία. Μία αλλαγή. Βγαίνει Ζάρο και μπαίνει. Δεν είναι Χολίδης. Ζάρο, ήταν προσωπική επίθεση αυτή. Δεν ξέρω, στην αρχή μου έλεγε ότι με θέλει στην ομάδα, τώρα με αλλάζει. Και δηλαδή ήρθες και σήμερα στην ομάδα, δεν καταλαβαίνω. Κάτι πρέπει να υπάρχει προσωπικό. Μου έκανε ολόκληρο σκηνικό και άλλα στην ομάδα μας και είμαστε καλοί εμείς εδώ πέρα. Λίγο περίεργο και τώρα, με διώχνει. Περίεργο το κλίμα στην κόκκινη ομάδα παρόλο που κέρδισα. Για να δούμε Γκέλης, μπορεί να επανέλθει. Λοιπόν, βασικά περίμενε. Το κάθε δοκάρι δεν πειράζει. Το weak foot το πάμε στα δύο, δεν πρόκειται. Στα δύο το weak foot. Το weak foot στα δύο γιατί εντάξει τα παιδιά δεν μπορούν. Δες λίγο όμως τον καρπούζι που είναι πάλι. Πάμε λίγο, Αντώνης. Νεράτο! Παρά μου. Χολ. Και το 1-1. Παραλίγο. Δεν βρήκε. Μας έχετε Να δούμε βάρ. Νομίζω βρήκε. Τώρα με μισή καρδιά τους δίνω 3 πόντους από την αλήθεια. Να τους δώσουμε. Με μισή καρδιά. Η επιτροπή αποφάσισε. Είδαμε τη φάση στο βάρ και η νικήτρια του δεύτερου challenge είναι η πράσινη ομάδα! 1-1 λοιπόν, 3 βαθμούς η κάθε ομάδα μέχρι στιγμής. Όλα κρίνονται στο τελευταίο challenge. Το Special. Έχουμε φτάσει στο τρίτο και τελευταίο special challenge. Εσείς άμα θέλετε κάντε άλλη μια αλλαγή βασικά. Θες να βγαίνει ο Billy και μπαίνει ο Κίφο. Κύπο μέσα. Τελευταίο challenge, special challenge, μάγκες. Μπορούν να κάνουν ραμπόνα, chip shot, no look, αριστερό τέτοιο. Να τη σηκώσετε και να σουτάρετε. Να χρησιμοποιήσετε συμπαίκτη να σας τη σηκώσει. Όχι, για να την καρφώσετε. Όπα. Prediction κόκκινη. Έχουν έρθει 7 στα 7. Σκληρή δουλειά. Πολύ έτσι σοβαρή, τυπική και αεράτη. Εγώ με τους κόκκινους είμαι σήμερα. Εφόσον δεν παίζουν οι κάρποι, είμαι με τους κόκκινους. Εγώ μάγκης με εσάς είμαι, τα ξέρετε. Ρεσέμπα μόνο, δεν βλέπουμε άλλη ομάδα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Έχει φανεί από τα πλάνα εδώ πέρα. Αντιρεσέμπα είσαι. Όχι, καμία σχέση με αυτό. Εγώ συμπαθώ πάρα πολύ την ομάδα σας. Το τρίτο challenge για το σημερινό BAM challenge ξεκινάει τώρα. Γιατί κάνουμε μέτρα που θα δείτε χαρτί. Για να ποιο για να ξεκινήσει, επειδή είναι κρίνεται στη λεπτομέρεια. Έλα, λεπτομέρεια. Ένα και το boom. Θα κάνω no look. Λοιπόν, εγώ σαν τερματοφύλακας θα κάνω σαν βολέ. Τώρα θα βγει καλό, δεν θα βγει καλό.
Ποιος βαράει? Αντώνη, για πες. Δεν ξέρω. Ραμπόνα λογικά. Ραμπόνα. Θα κάνουμε μια συνεργασία με τους συμπαίκτες μας κεφαλιές, από κεφάλι σε κεφάλι σε κεφάλι. Θα έρθει σε μένα και θα τη δώσω μπαμ. Θα τη δώσω μπαμ. Τι έγινε. Καλό ήταν. Ραμπόνα Wickfoot. Αλλάζει το πράγμα, επειδή δεν μπορείτε καθόλου στα δύο. Κάνουνε ρε μαλάκα οι άλλοι. Αυτό είναι special. Μην κόψει ράντα, όντως. Όχι, όχι. Τι είναι, Μιχάλη! Για να δούμε. Drop kick. Δεν βρήκες. Θέλω να μου τα ρεβάσεις αυτό. Μέσα στα μάτια. No look δηλαδή έχουμε. No look, αλλά ξεκάθαρα no look. Α, δηλαδή υπονοείς ότι ο Γκένης μπορεί και να κλέψει το δικό του no look. Δεν υπονοώ τίποτα. Κάτσε να βρω την μπάλα. Το έχει κουβαλήσει, το έχει κουβαλήσει. Εδώ στην πλάτη το έχει κουβαλήσει. Εντάξει, έχει βάλει τσιτάκι ρε μαλάκα, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά ξέρει πολλά από challenge. Δεν ξέρει. Όχι ρε μαλάκα. Όχι. Γίνεται ένα βαρέσο από μακριά, πίσω από την κάμερα. Είναι, άντε πάει. Wild card καρπούζης. Wild card καρπούζης. Το επέλεξε. Γιατί και δεν θα τον αδικήσω. Τέλειωσε. Πάει ο πόλη για την μπάλα. Δεν θα φτάσει καν μέχρι εκείνη. Wild card. Με τα νική αιστεία θα το δεις. Πλάγιο. Για πάμε. Βρήκε. Αυτό γιατί είναι special. Κοίταξε, άμα το θες έτσι όμως ότι το βολέ είναι special, γιατί το κάνεις κατά τρεις και λίγο. Ακριβώς, ούτε δεν το βολέ. Εντάξει, το έχω, συγγνώμη. Άμα τη σήκωνε, έτσι. Ένα, όποιο το πάρει. Αφού είμαι τερματοφύλακα, θα κάνω χεριά. No look, για να δούμε. Πάμε καλά, μου το έκανε. Θέλω σου παρακαλώ να μην πει πώ λέγεται αυτό το special. Γιατί δεν το ξέρω. Θέλω να μιλήσω απλά η πράξη. Ρεσέμπα, οι νικητές του σημερινού BAM Challenge, 6 βαθμοί σύνολο για τους Ρεσέμπα, 3 για τους όλα στο να κόκκινο. Να που κερδίσαμε και δεν έκανα τίποτα σε αυτό το challenge. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος για τις επιλογές μου. Γκουντί, άμα θες μπορείς να πας να πάρεις την μπάλα από εγώ εκεί. Εγώ δίνω συγχαρητήρια, φίλε. Μια διαφορά ανάμεσα στους αρχηγούς. Ο ένας αρχηγός κουβάλλει στην ομάδα του, ενώ τον άλλον κουβάλλει στην ομάδα του. Εντάξει. Και. Καυτές δηλώσεις για το κλείσιμο του βίντεο. Η βαθμολογία λοιπόν μέχρι στιγμής διαμορφώνεται 6 βαθμούς για τους Ρεσέμπα, 5 βαθμούς η Κάρπ, 3 βαθμούς η Όλα στο κόκκινο και 0 βαθμούς ακόμα για τους Αργεντίνους. Τα λέμε στο επόμενο BAM Challenge. Peace.